Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Νίκο Κουτσογιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Δήμαρχο Νάουσας. Καλό απόγευμα, κύριε Κουτσογιάννη. Καλό απόγευμα, κύριε Σταματόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Κουτσογιάννη, είστε Δημοτικός Σύμβουλος, είστε επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Νάουσας, αλλά είστε και πρώην Δήμαρχος Νάουσας, έχετε ασκήσει διοίκηση και αν θυμάμαι καλά, όταν είχατε εκλεγεί, ήσασταν και ένας από τους νεότερους δημάρχους στην χώρα. Αλήθεια είναι αυτό, ο νεότερος για την ακρίβεια στη Βόρεια Ελλάδα και ένας εκ των τριών νεότερων στη χώρα τότε. Μάλιστα. Και είχαμε, αν μου επιτρέπετε κιόλας να πω, είχαμε την ατυχία, αν θέλετε, να ζήσουμε μια αυτοδιοικητική περίοδο με πάρα πολλά προβλήματα, όπως όλοι μας θυμόμαστε ή έχουμε περάσει, με capital control, πράγματα που ποτέ δεν έχει ξαναζήσει η αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τον τόπο και για τους ανθρώπους. Και βεβαίως έχουν μείνει και κάποια πράγματα που είχατε κάνει. Θυμάμαι τότε είχατε τοποθετήσει και υπέργειους και υπόγειους κάδους ανακύκλωσης και αυτά έχουν μείνει στην πόλη της Νάουσας. Ναι, είναι αλήθεια ότι κάναμε ένα πολύ σημαντικό έργο, προσπαθώντας να δώσουμε μεγάλη έμφαση και σε ζητήματα και δράσεις οι οποίες θα είχαν αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα δίνανε προοπτική και ανάσα στον τόπο. Όπως παραδείγματος χάρη, δουλέψαμε πάρα πολύ το θέμα της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου. Δουλέψαμε πάνω σε ένα σχέδιο ανάπτυξης και αξιοποίησης των εντατικών πόρων, προκειμένου να έχουμε ενέργεια και να παράγουμε δική μας ενέργεια ως Δήμος. Κάτι που σήμερα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό και σπουδαίο είναι με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό δεν έγινε όμως τελικά. Δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε, παρότι έχουν επιδοθεί οι άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αυτό το οποίο θα υπολείπεται να γίνει είναι πολύ απλά να πάμε στην εφαρμογή αυτών των τουλάχιστον δύο μεγάλων σταθμών παραγωγικής ενέργειας από τους υδάτινους πόρους που έχει σε αυτονία ευτυχώς η περιοχή μας. Και το σχέδιο, αν πραγματοποιείται, σήμερα θα ελάφρυνε κατά περίπου 650.000 ευρώ ετησίως τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ναι, οπότε είναι δηλαδή ένα σπουδαίο έργο. Η ερώτηση είναι αυτονόητη. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται, αφού έχουμε φτάσει τόσο κοντά? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω απαντάται από την γενικότερη συμπεριφορά και από τη γενικότερη στάση της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Γενικότερα, αυτό το οποίο κατά κοινή ομολογία αποκτηρίζεται πλέον στον Δήμο μας είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αποδείχθηκε ανεπαρκής. Υπάρχει μια πλήρης απουσία οράματος. Ακόμη και σήμερα, τρία χρόνια μετά, δεν έχουμε γίνει κοινωνή ενός κάποιου προγράμματος, ενός κάποιου αναπτυξιακού σχεδιασμού, μιας τέλος πάντων έστω πρόθεσης για το πού θέλουμε να πάει αυτός ο Δήμος, τι θέλουμε να γίνει, πώς θέλουμε να εξελιχθεί και μάλιστα σε πολύ κρίσιμες συνθήκες για την χώρα μας και στο διεθνές τερέμα φυσικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό που αποτυπώνεται σήμερα και παρατηρείται είναι ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μια ελεύθερη πτώση. Υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψης παντού. Η ανεργία, η φτώχεια, η φυγή των νέων, που για μένα είναι νομίζω το μέγιστο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο τόπος, είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και δυστυχώς το ζήτημα είναι ότι όχι απλώς δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά η εκτίμηση που έχουμε και εμείς αλλά και οι δημότες της Νάουσας είναι πως δεν υπάρχει δυνατότητα και από την πλευρά της σημερινής Δημοτικής Αρχής να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα μείζωνα ζητήματα. Οπότε ο λόγος είναι ποιος, ότι ο Δήμαρχος, ο νυν Δήμαρχος, ο κύριος Καρανικόλης, που είναι και καθηγητής Πανεπιστημίου και είναι το αντικείμενό του λίγο πολύ η χωροταξία και η ανάπτυξη και αυτά, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή υπάρχουν άλλοι λόγοι? Κοιτάξτε, για να μην συγχαίουμε την επαγγελματική ιδιότητα κάποιου με την ικανότητα της διοίκησης και μάλιστα της διοίκησης ενός ΟΤΑ, ο κύριος Καρανικόλας είναι πραγματικά, μπορεί να είναι και θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση, είναι πως είναι πραγματικά ένας πολύ αξιόλογος ακαδημαϊκός. Αυτό όμως δεν τον καθιστά αυτομάτως ικανό διοικητή. Ικανό διοικητή ενός Δήμου, μάλιστα, ο οποίος έχει
πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πολλές κοινότητες, πολύ μεγάλη έκταση, πάρα πολλές ανάγκες να καλυφθούν. Αυτές λοιπόν εδώ χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται απαντήσεις οι οποίες να μην στηρίζονται μόνο στην επικοινωνία. Χρειάζονται απαντήσεις με σχέδιο, με όραμα, με διεκδικητικότητα και με συγκεκριμένες δράσεις. Και αυτά λείπουν από τη σημερινή αρχή, τη Δημοτική Αρχή. Οπότε στα 3, ας πούμε, χρόνια της Δημοτικής Αρχής που διοικεί η παράταξη του κυρίου Καρανικόλα, βλέπετε ότι δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για την πόλη? Όχι απλώς δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για την πόλη. Το χειρότερο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η πόλη φθήνει, παρακμάζει με πολύ γοργό ρυθμό και δεν διαφαίνεται καμία απολύτως πρόθεση να ανατραπεί αυτή η κατάσταση από την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αν κύριε Σταματόπουλε σήμερα κάνατε μία περιήγηση στην πόλη της Νάσος, θα βλέπατε ότι υπάρχουν και όχι μόνο στην πόλη, στο αστικό κέντρο, αλλά και στις κοινότητες, θα βλέπατε μια απόλυτη εικόνα κατάληψης. Η πόλη σήμερα δυστυχώς δεν είναι καθαρή, είναι ελλιπώς φωτισμένη, οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι, τα πεζοδρόμια είναι μη προσπελάσιμα, είτε διότι καταλαμβάνονται ανέτεια από επαγγελματίες, είτε γιατί είναι σε κακή κατάσταση και δεν είναι σωστά συντηρημένα. Δεν υπάρχει πουθενά ένας καθαρός χώρος αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους χώρους πρασίνου, χώρους συνάθρησης κοινού. Τα γήπεδά μας είναι σε απόλυτη εγκατάλειψη. Σας μιλάω τώρα για απλά πράγματα της καθημερινότητας. Δεν σας μιλάω για οραματικές δράσεις. Οι οραματικές δράσεις απουσιάζουν πλήρως. Και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, διότι όχι μόνο απλώς δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να διατηρήσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για τους δημότες μας, αλλά ταυτόχρονα δεν τους παρέχουμε για καμία προοπτική. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι σε αυτό που μας περιγράφετε συνετέλεσε το γεγονός ότι υπήρξε η περίοδος της πανδημίας και δεν μπορούσε ο Δήμος να ανταποκριθεί λόγω της πανδημίας? Η περίοδος της πανδημίας, κύριε Σταματόπουλη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν ευλογία για εκείνες τις δημοτικές αρχές οι οποίες δεν έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών. Αυτό συνέβη και στην περίοδο της Νάσος. Κατά τα λοιπά, η περίοδος της πανδημίας θα ήταν μια περίοδος στην οποία έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα από την κυβέρνηση στους Δήμους. Έχει δοθεί η δυνατότητα και έχουν πραγματοποιηθεί πραγματικά πάρα πολλές προσλήψεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το στελεχειακό δυναμικό των Δήμων. Και θα ήταν μια πολύ, αν θέλετε, χρήσιμη περίοδος για να υπάρξει σχεδιασμός, προγραμματισμός, κατάρτιση σχεδίου και να πάμε από εκεί και πέρα με το άνοιγμα πια σε υλοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν δεν έγινε ποτέ. Αντιθέτως, η πανδημία βοήθησε ούτως ώστε να κρύβονται προβλήματα, διότι ο κόσμος βρέθηκε σε μια πραγματικά εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, πρωτόγνωρη κατάσταση για αυτόν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε και δεν ήταν, αν θέλετε, και στην προτεραιότητά του να ασχοληθεί με αυτή καθημερινότητά του μέσα στο αστικό κέντρο, μέσα στις κοινότητές μας. Άρα λοιπόν η πανδημία, ενώ θα ήταν μια περίοδος ευκαιρίας για να προετοιμαστούν πράγματα, στη δική μας περίπτωση ήταν μια εξαιρετική περίοδος για τη διοίκηση προκειμένου να αποκρύπτει τα πολλά προβλήματα και τις αδυναμίες της. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε, γιατί πραγματικά θα περιμέναμε ότι να πιάσει αυτή την ευκαιρία ο Δήμος, όπως της πανδημίας, και να κάνει κάποια πράγματα τα οποία κάναν και άλλοι Δήμοι από ό,τι είδα. Δηλαδή, ανέπτυξαν τις υπηρεσίες τους ηλεκτρονικές ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αυτά δεν γίνανε στην Νάουσα? Ναι, κοιτάξτε, έγιναν κάποια πράγματα στο βαθμό και στο μέτρο που αναπτύσσονταν σε εθνικό επίπεδο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι, για να το γενικεύσουμε λίγο το θέμα, ότι πραγματικά σε εθνικό επίπεδο έγιναν πολλά βήματα όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών. Το κρίσιμο όμως και το μείζον, πέρα από την διευκόλυνση της καθημερινότητας και την πιο εύκολη εξυπηρέτηση των δημοτών, είναι η ίδια η ποιότητα ζωής τους στον χώρο αυτό καθ' αυτό που βρίσκονται και διαδίδουν. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς εστιάζουμε στο γεγονός ότι σήμερα, 3 χρόνια μετά, η διοίκηση αυτό το οποίο κάνει είναι να υλοποιεί, να εκτελεί μάλλον το τελικό στάδιο έργων
τα οποία είχαν δρομολογηθεί από τη δική μας διοίκηση. Ευτυχώς που συμβαίνει και αυτό, διότι σε διαφορετική περίπτωση πραγματικά θα ήταν τελείως γυμνός ο τόπος από οποιοδήποτε καινούργια παρέμβαση η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά τόσο σε επίπεδο βελτίωση της ποιότητας ζωής, όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Υπάρχει κάποιο γραφείο, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στο Δήμο της Νάουσας με τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων, ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να γίνουν έργα στην περιοχή? Υπάρχουν κάποια πακέτα που διατίθενται από τις Βρυξέλλες, τόσο μέσα από τον περιφερειών, αλλά και ακόμα και μέσα από τους ίδιους τους Δήμους? Κοιτάξτε, είναι δύο τα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, για να διεκδικήσει κάποιος οποιοδήποτε πρόγραμμα, πρέπει να έχει κάνει προεργασία και προετοιμασία γι' αυτό. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, αυτό το μείζον το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η προετοιμασία και η προεργασία που γίνεται είναι ελιπέστατη. Σε δεύτερο επίπεδο, η δυνατότητα ένταξης αυτών των μελετών ή αυτών των ολοκληρωμένων σχεδίων και προτάσεων σε αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα επαφείται στον καλό προγραμματισμό, στη σωστή διαχείριση και κατανόηση των προοπτικών και των δυνατοτήτων που δίνουν τα αναπτυξιακά προγράμματα. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βεβαίως. Για ένα από τα πιο σημαντικά asset τα οποία διαθέτει ο Δήμος μας, είναι το Καινοδρομικό Κέντρο των Τριών Πέντε Πηγαδιών. Mm-hmm. Πριν από δύο χρόνια γίνανε μάρτυρες μιας προσπάθειας με τα πολλών επένων και με πανηγυρισμούς και χαρά, και πραγματικά θα ήταν όντως έτσι εφόσον αυτό υλοποιούνταν, για μια υπόσχεση ένταξης σε εθνικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της αναβάθμισης του χιονοδρομικού κέντρου των Τριών Πέντε Πηγαδιών. Θα αφήσουμε στην άκρη το ότι δεν υπήρξε ποτέ μια ανάλυση για το τι θα περιλάμβανε αυτό το πρόγραμμα. Υπήρξε μόνο μια υπόσχεση από επίσημα κυβερνητικά χείλη, μάλιστα σε μια τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του νυν δημάρχου, για 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Δύο χρόνια μετά δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη καν ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε καν αν θα προχωρήσει αυτή η χρηματοδότηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από τη μία υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και ουσιαστικά είναι αδιανόητο για ένα τόσο σημαντικό αν θέλετε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου να μην γνωρίζουμε την πρόθεση για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί. Διότι εδώ μιλάμε για ένα χιονοδρομικό κέντρο στο οποίο από τις μέχρι τώρα εικόνες που είχαμε μιλούσε ουσιαστικά για έργα και δράσεις οι οποίες θα στηρίζονταν αποκλειστικά στην αναβάθμιση του χιονοδρομικού προϊόντος. Ναι, αλλά το διακύβευμα στη σημερινή εποχή είναι να μετατρέψουμε τον ορεινό μας όγκο σε ένα πραγματικά θέρετρο εναλλακτικών δράσεων τουρισμού, το οποίο θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η κλιματική αλλαγή βλέπετε ότι μειώνει τους χρόνους και τις περιόδους κατά τις οποίες υπάρχουν κοινοπτώσεις. Άρα λοιπόν, στη σημερινή περίοδο πρέπει να έχουμε σύγχρονη ματιά. Δεν μπορούμε να μένουμε κολλημένοι σε αυτό που ήταν το παρελθόν. Φυσικά θα φροντίσουμε αυτό το οποίο, αν θέλετε, δημιούργησε τη φήμη και μπορεί να συντηρήσει και να αποβεί εξαιρετικά ευνοϊκό για την τοπική κοινωνία και την τοπική ανάπτυξη, που είναι η χιονοδρομία, αλλά θα δώσουν όμως και επιπλέον δράσεις οι οποίες θα φέρουν νέους επισκέπτες στην περιοχή μας. Και θα βοηθήσουν έτσι ώστε η Νάουσα να καταστεί ένας προορισμός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για το θέμα που έχει προκύψει με τις ανεμογεννήτριες εκεί στο Βέρμιο, τι θέση έχετε? Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη από το 2018, κύριε Σταματόπουλε. Τότε ως Δημοτική Αρχή είχαμε καταψηφίσει με εισήγηση την οποία είχαμε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το φαραωνικό έργο. Θεωρούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει μια παραδοξότητα. Και θα ξεκινήσω από αυτήν και θα σταματήσω εκεί για όσους καταλαβαίνουν. Στο βουνό με το χαμηλότερο αιωλικό δυναμικό στη χώρα αναπτύσσεται το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο. Αυτό είναι καταρχήν παράδοξο. Έτσι, αντιπαραγωγικό, αντιοικονομικό. Και αν συνυπολογίσουμε και άλλες παραμέτρους που ισχύουν σήμερα με το γεγονός ότι οι ΑΠΕ δεν αποθηκεύονται, η ενέργεια που παράγεται δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Και το οποίο είναι το μείζον ζήτημα και αποδεικνύεται τώρα σε αυτή την περίοδο που τα ενεργειακά έχουν καταστεί το μείζον ζήτημα για όλη τη χώρα, για όλη την Ευρώπη, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι το βουνό μας θέλουμε να το αναπτύξουμε με ήπιες δραστηριότητες, οι οποίες θα στοχεύουν
στην ανάπτυξη τουριστικών δράσεων. Το βουνό μας είναι εξαιρετικό βουνό για να αναπτύξει και να φιλοξενήσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και εκεί θέλουμε να στηριχθούμε, έτσι θέλουμε να το αναπτύξουμε, έτσι ονειρευόμαστε το αύριο της περιοχής. Οπότε η θέση μας στο πλαίσιο των ανεμογεννητών ήταν, είναι σταθερή και θεωρούμε πως δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική κοινωνία. Μπορεί να, δηλαδή να τοποθετηθούν κάπου αλλού και όχι στο συγκεκριμένο σημείο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ εύλογο που κάνετε και το οποίο θα μπορούσε να απαντηθεί από την ύπαρξη ενός πραγματικά χωροταξικού σχεδίου το οποίο να καθορίζει ζώνες και περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Έτσι, προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η δική μου άποψη είναι γενικότερα αρνητική για το θέμα των ανεμογεννητριών. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μορφές ενέργειας, οι οποίες είναι πολύ πιο αποδοτικές και πολύ πιο, αν θέλετε, θηλυκές και προς τον άνθρωπο και προς το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά όμως, θα έπρεπε να υπάρχει ένα χωροταξικό. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να φυτρώνουν από το πουθενά διάφορες, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών επενδύσεις στον χώρο, ειδικά των ΑΠΕ, χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη ενημέρωση, η προηγούμενη συνέντευξη της τοπικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να είναι εκείνη η οποία θα καθορίζει και θα, αν θέλετε, θα λαμβάνει αποφάσεις για το πώς θέλει να οραματίζεται το αύριο της, το μέλλον της, σε επίπεδο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Κουτσογιάννη, με όλα αυτά που μου λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές, είστε έτοιμος να διεκδικήσετε την Δημαρχία. Ναι. Είναι πολύ καλό το ερωτημάστε, πολύ εύλογο. Θα σας απαντήσω ξεκινώντας από το εξής. Όταν έχει διατελέσει δήμαρχος και όταν έχει υπάρξει ένα αποτέλεσμα εκλογικό στην προηγούμενη, κατά την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, παρότι ήταν απειροελάχιστη διαφορά, δεν έχει σημασία. Αυτό το τελικό αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και όταν έχει επέλθει, αν θέλετε, το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα, το πρώτο που οφείλεις να κάνεις είναι να κάνεις την αυτοκριτική σου. Να δεις τι ήταν εκείνο που πήγε στραβά. Η αλήθεια είναι ότι η δική μου διοίκηση και εγώ προσωπικά δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να παράξουμε έργο. Κάναμε τιτάνιο αγώνα. Εγώ προσωπικά θα σας πω και εδώ, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι εργαζόμουν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Για να σας πω ακριβώς, εγώ κλείδωνα το Δημαρχείο το βράδυ, φεύγοντας από εκεί πέρα, αφού είχα τελειώσει τις δουλειές, ας πούμε, της ημέρας. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να μην δώσω την πρέπουσα βαρύτητα και σημασία στο κομμάτι της επικοινωνίας με τους δημότες. Και όταν λέω επικοινωνία, εννοώ της ουσιαστικής επικοινωνίας. Όχι της επικοινωνίας δια φωτογραφιών, δια του τύπου ή, αν θέλετε, δια της προσπάθειας να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Μιλάω για την επικοινωνία του να μιλάς με τους ανθρώπους, να έρχεσαι κοντά τους, να φουντράζεσαι τις αγωνίες και τα προβλήματά τους, να ακούς επίσης το όραμα, τη σκέψη και τις προοπτικές και εκεί από εκεί και πέρα να εξάγεις πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς πρέπει να διαμορφώσεις τις πολιτικές του αύριο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δικό μου, μια δική μου αδυναμία, η οποία όμως έχει γίνει πλήρως κατανοητή. Θεωρώ ότι ναι, σήμερα που μιλάμε, αν θέλετε, έχω συσσωρεύσει αυτή τη σοφία, την οποία πολλές φορές το νεαρό της ηλικίας δεν της επιτρέπει να βγει στην επιφάνεια άμεσα, αλλά χρειάζεται η τριβή με την καθημερινότητα, τους ανθρώπους και τα φράγματα προκειμένου να την αποκτήσουμε. Και υπό αυτή την έννοια και δεδομένου ότι πραγματικά εκτιμώ, κύριε Σταματόπουλε, ότι είναι κρίμα για έναν τόπο με τόση προοπτική να έχει μείνει τόσο πίσω, ναι, θα είμαι εδώ, δηλώνω παρόν για το σήμερα και για το αύριο της Νάουσας και του Δήμου μας. Μάλιστα. Οπότε, κύριε Κουτσογιάννη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν τα θίξαμε, δεν προλάβαμε λόγω του περιορισμένου τηλεοπτικού χρόνου. Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, που είναι λίγο πιο προσωπική, θα έλεγα, αλλά νομίζω έχει σημασία να ακούσουν οι τηλεθεατές. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος, όταν τελειώνει η θητεία του, να επιστρέφει στην εργασία του, γιατί εσείς είστε εργαζόμενος και αυτό είναι προς τιμήν σας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, θα σας πω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια, μιας και
και η ερώτησή σας είναι καθαρά προσωπική και φεύγει από το καθαρά πολιτικό πλαίσιο κτλ. Θα σας πω ότι καταρχήν είναι πράγματι κάτι πολύ δύσκολο. Υπό την έννοια του να συνηθίσει σε μια νέα πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ ως άνθρωπος έχω ανάγκη να δημιουργώ, έχω ανάγκη να είμαι δραστήριος και υπό αυτή την έννοια θέλω να είμαι χρήσιμος και για τον εαυτό μου αλλά και για τους υπόλοιπους ανθρώπους από όποιο μετερίζει δεν είναι αυτό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η εργασία είναι πραγματικά πολύ ευεργετική διότι σε βοηθάει να ισορροπείς με την καθημερινότητά σου, με την προσωπικότητά σου και ταυτόχρονα σου ανοίγει και ορίζοντες δίνοντάς σου σκέψεις, ερχόμενος στην αναστροφή με πολλούς και σημαντικούς ανθρώπους που μπορούν στη συνέχεια να βγουν και πάρα πολύ χρήσιμοι στην προσπάθεια για την δημιουργία νέων προοπτικών για το αύριο ενός τόπου. Κατά συνέπεια λοιπόν η εργασία είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι υπό μία έννοια υποχρεωτικό για όσους θέλουν να ασχολούνται με την πολιτική διότι πολύ απλά μπορεί να είναι εξαιρετική την κατανόηση, την αντιμετώπιση, την δημιουργία νέων προοπτικών, κατανόηση αναγκών, δημιουργία νέων προοπτικών και για την ζωή μας και για τον τόπο μας, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, διότι μας εξελίσσει στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ενεργός και δραστήριος και θα συνεχίσω να είμαι όσο μου το επιτρέπει ο Θεός και η δυνάμεις. Κύριε Κουτσογιάννη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Θανατόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά από την ΝΑΟΣΑ που όπως μας είπε και ο κύριος Κουτσογιάννης έχει πολλά προβλήματα και χρειάζεται να λυθούν αυτά τα προβλήματα γιατί δυστυχώς η ποιότητα ζωής των κατοίκων συνεχώς χειροτερεύει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.